Πάμε τώρα στα πλεονεκτήματα του νικητή, του Mystery Box, Άγγελο. Άγγελε, είσαι ο αρχηγός της πρώτης ομάδας και διαλέγεις χρώμα για την ομάδα σου. Μπλου. Ωραία. Μπλου. Πήρε πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, για να βρεθώ στη θέση του αρχηγού. Απ' τη μία, χαίρομαι που το κατάφερα μόνος μου. Μιας και δεν με επέλυγε κανένας τώρα στο γιατί και τα λοιπά, δεν θα κάτσω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν με νοιάζει, γιατί πολλές φορές έπαιξε η ερώτηση, αλλά δεν έπαιξε η πράξη. Χαίρομαι που το κατάφερα μόνος μου. Λοιπόν, Άγγελε, διαλέγεις αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, της κόκκινης. Έχω λίγα δευτερόλεπτα, έτσι. Βεβαίως. Από τον Πορφύρη, σεφ. Πορφύρη. Έλα, Ζόρζ. Για λέγει αντίπαλο αρχηγό εμένα, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Μ' αρέσει να είμαι αρχηγός. Είμαι και σε ένα ωραίο μέρος και σε ένα ωραίο τοπίο και με ένα πολύ ωραίο ζητούμενο. Στην προηγούμενη περίπτωση, βέβαια, όποιον και να διάλεγε, δεν νομίζω ότι θα αλλάζανε πολλά πράγματα. Άγγελε, γιατί επιλέξαμε Γιώργο και τι άλλο σκεφτήκαμε? Έχω σκεφτεί διάφορα από χθες και αυτό που σκέφτηκα περισσότερο από όλα αυτά που σκέφτηκα ήταν ότι έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, από τη στιγμή που ο Πορφύρης είχε ξεκινήσει τότε στην πυροσβεστική με το Γκόκοτα, αυτό το παλί νέο, και επειδή έπαιξε και πρόσφατα και γενικά συνεχίζεται αυτό το παλί νέο, λέω να του το δώσω ξανά και να μήπως συνεχίσουμε στην ίδια οδό, ας πούμε. Παλιοί, νέοι, και απλά κατέληξα στον Πορφύρη. Ωραία. Μπαίνεις στο τελευταίο γαστράκι. Κοιμάσου χαρίσιος, μαντεύω. Ότι Μαρία, τι κρατάς? Αυτό τώρα, σεφ, πες να είναι και αρνίσιος κοιμάς. Μπράβο, Μαρία. Έτσι μπράβο, προς τον κόπο. Μπράβο. Γάτα, φάτο. Φάτο. Σ' αρέσει? Όχι. Φάτο. Φάτο με το ζόρι. Ουσιαστικά, οι έξι από εσάς κρατάτε ένα γαστράκι με ένα βασικό υλικό. Ένα υλικό που θα πρέπει να πρωταγωνιστεί στον μεζέ. Και τι έχουμε? Έχουμε τρεις κατηγορίες. Λαχανικά, θαλασσινά και κυμά. Δίπλα από τον Πορφύρη, ας καθίσουν οι δύο που έχουν λαχανικά στο γαστράκι τους. Δηλαδή, Δημήτρης και Νίκος. Μετά πάμε στα θαλασσινά. Είναι ο Ηλίας και η Μαρία. Και έχουμε τους κυμάδες Αλέξανδρος και Μαρία. Ανοίγοντας τα γαστράκια τους και βλέποντας τα υλικά, καταλαβαίνω ότι το παλί νέο έχει παίξει κατεδάφιση δευτερολέπτων. Όπως τα βίντεο στο ίντερνετ, πέφτει το κτίριο ολόκληρο έτσι, σε 2 δευτερόλεπτα είναι κάτω. Άγγελε, πλεονέκτημα μυρίζομαι και διαχωρισμό ομάδων. Τι έχεις καταλάβει? Θα πρέπει να διαλέξω έναν από κάθε κατηγορία. Σωστά. Ό,τι δεν επιλέξεις θα πάει στην αντίπαλη ομάδα. Ξεκινάμε με τα λαχανικά. Είναι αυτό που λένε ότι όταν κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Ότι όλη τη μέρα στο σπίτι κακαρίζουμε, να βάλουμε παλιούς καινούριους, να τους κερδίσουμε. Γιατί το παιχνίδι είναι άδικο και. Και ξαφνικά μας τα χάλασαν τα γαστράκια. Δεν πειράζει. Τι επιλέγεις? Τη μελιτζάνα θα πάρω, σεφ. Επιλέγεις? Και τον Νίκο τον Τράκα μαζί με τη μελιτζάνα. Αν νόμιζε ότι θες μόνο τη μελιτζάνα. Τη μελιτζάνα του Νίκου δηλαδή. Που δεν έχει, δεν το λέμε, δεν είναι σαν μελιτζάνα ο Νίκος. Επιλέγει μελιτζάνα και Τράκα. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω τα επέλεγε τον Τράκα έτσι κι αλλιώς. Και μπαρμπούνι να είχε, τον Τράκα θα έπαιρνε, θεωρώ.